Ε, έχετε καταθέσει τώρα και το τελευταίο χρόνο ενώ κάποιε προτάσει σα στη Βουλή. Δεν έχουν ψηφιστεί από το, ξέρω από τα υπόλοιπα κόμματα. Ο Θέλω τη θέση σα. Χλεβαστήκαμε κιόλα, όχι, δεν έχουν ψηφιστεί. Δηλαδή, η ιστορία τη ε, κοινωνική κατοικία που είναι ένα μείζον ε, θέμα που αγγίζει το δημογραφικό, που νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχει η χώρα μα. Ε, και ε, είναι μια πρόταση την οποία την έχει κάνει ο Νίκο Ο Ανδρουλάκη από την προεκλογική περίοδο των εσακοματικών μας εκλογών. εκλογών. Την επανέφερε το Πασό και κοινοβουλευτικά και η Νέα Δημοκρατία μίλαγε για λεφτόδεντρα. Και προφανέστατα αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό που σήμερα έρχεται, λογικά ο καθένας μας το θεωρεί ότι είναι ένα πυροτέχνημα προεκλογικό. Και είναι... λέτε τώρα για το για αυτά που έφερε η Νέα Δημοκρατία και για το Α. είναι κατοικία και για τα δάνεια βέβαια. και για τη διαχείριση των δανειών και θα εξηγήσω γιατί το λέω. Yeah. Λοιπόν, καταρχάς ε, η πρόταση του Πασόκ και του Νίκου Ανδρουλάκη θυμίζω ε, αφορούσε την αξιοποίηση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης ε, τα οποία η κυβέρνηση επέλεξε να τα διαθέσει σε άλλους ε, ε, τομείς. Και βεβαίω αφορούσε και στην αξιοποίηση ενό σημαντικού κτηριακού αποθέματο του Δημοσίου. Και μέσω αυτού του τρόπου, δεν δίναμε τη δυνατότητα μόνο σε νέα ζευγάρια να μπορούν να αποκτήσουν. Αυτό λέτε στέχοι. για την αξιοποίηση των ακινήτων, θα ήταν διαμερίσματα που θα, βεβαίως, έχει, θα δίνονταν σε νέα μέσω, ζευγάρια, μέσω ενός, κληροδοτημάτων, ναι. αυτά που έχει πολλά ήδη το Δημόσιο, δημόσιο κτηρια, ακριβώς, και είναι κλειστά ή τα λέτε. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να αξιοποιηθούν όλα αυτά. Γιατί πέραν του ότι θα δοθεί δυνατότητα της στέγης, εμείς θεωρούμε ότι μέσω αυτής της διαδικασίας θα μπορέσει να ρυθμιστεί και η αγορά ακινήτων και το κομμάτι των ενοικίων, το οποίο είναι υπέρογκο. Και ειδικότερα επειδή κινούμε στο νότιο τομέα, ξέρετε όλη αυτή η διαδικασία της Golden Visa που συνέβη σε Δήμους ε, του Παραλιακού με τα... έχει οδηγήσει αυτή τη στιγμή σε πολύ υψηλά. Ώστε, και, το, και Airbnb, το Airbnb, έχετε απόλυτο Airbnb. δίκιο. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο και το Airbnb. Λοιπόν, δεν μπορούν να βρουν. Βέβαια και στι περιοχέ τη δική σα, ενίκιο δεν μπορεί να νοικιάσει σπίτι και. Όχι, δεν νοικιάσει κανένα. <laughs> δε, δεν, υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορεί εγώ να νοικιάσει. Για, 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 αυτό ο κόσμο. Γι για αυτό ο κόσμο. Για αυτό αυτό ο κόσμο. Για αυτό ο και σα το λέω και ω που ασχολούμαι με το αντικείμενο. Άρα λοιπόν, ένα στοιχείο είναι αυτό. Δεν ήρθε όταν έπρεπε και τώρα έτσι όπως ήρθε έχει έρθει απλά και μόνο ως μια φούσκα. Πάμε στο κομμάτι των δανείων, των κόκκινων δανείων. Ναι. Yeah. Το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια και δεν αφορά μόνο στο δανεισμό, αφορά και στις υποχρεώσεις που έχουν οι συμπολίτες μας, συνεπείς συμπολίτες μας, έναντι του κράτους ή των ασφαλιστικών ταμείων, είτε έναντι της εφορίας σε όλα αυτά εμείς είχαμε κάνει προτάσεις για να, υπάρχουν, να υπάρχει αύξηση των δόσεων μέσα στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας και πάλι η κυβέρνηση επέλεξε να μην ασχοληθεί και να φτάσουμε σήμερα στο πρόβλημα στο μη παρέκει. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι δεν βλέπουμε με καμία αξιοπιστία τις προτάσεις της κυβέρνησης. Αντιθέτως θεωρούμε ότι είναι μια υπεκφυγή, να μπορέσει να περάσει το σκόπελο των εκλογών και μετά να συνεχίσει κανονικά Μάλιστα. την πορεία της. Να κλείσω ναι. με τη φιλοσοφία που έχουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι οι Έλληνες πολίτες σώσαμε τις τράπεζες δύο και τρεις φορές διά των ανακεφαλαιοποιήσεων, Έτσι, με τους φόρους μας δηλαδή στην πραγματικότητα, για να έρθουν οι τράπεζες και να λειτουργήσουν υποστηρικτικά, στο να μπορέσουν κάποιοι άνθρωποι τα επιχειρηματικά του όνειρα να τα κάνουν πράξη, στο να διασφαλιστεί η στέγη των συμπολιτών μα, όχι για να έρχονται σήμερα και να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου. Άρα λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο κινούνται οι προτάσει μας και θεωρούμε ότι στο μέτρο του δυνατού που υπάρχει, αρκεί να υπάρχει βούληση κυβερνητική, μπορεί το κράτος να παρέμβει στις τράπεζες